Για στροφή στην ανάπτυξη, για τερματισμό τη άνηση κατανομή των βαρών, αλλά και ένα μήνυμα εθνική και κοινωνική αξιοπρέπεια. Στη Μέρκελ, στη σελίδα των Βρυξελών. Κακά τα ψέματα. Και επιπλέον, ο πολίτη έχει τη δύναμη. Κατέβασε τον Ιούνιο του 12, Νέα Δημοκρατία και Πασόκ, από το 85 που άθεσαν επί 38 χρόνια, στο 42. Αν τώρα του κατεβάσει κάτω από το 30 ή κάτω από το 25. Το μήνυμα θα είναι τόσο ηχηρό, όπου ακόμη και αυτοί που δεν διανοούνται να δουν τον εαυτό του στην αντιπολίτευση θα αναγκαστούν να το σκεφτούν. Δεν είναι εθνικέ εκλογέ, είναι όμω σκαλοπάτι για μια άλλη πολιτική. Και επαναλαμβάνω Μέχριστε. ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί ότι σε αυτέ τι εκλογέ μπορεί να σταλεί και κοινωνικό μήνυμα και πολιτικό μήνυμα Μέχριστε. και μήνυμα εθνική αξιοπρέπεια. Γιατί? Γιατί σε πολλού Έλληνε δεν του αρέσει όχι μόνο η φτώχεια, η ανέχεια, η ανεργία, η αναξιοπρέπεια, δεν του αρέσει η χώρα του να είναι παρεία στην Ευρώπη και να είναι απικία χρέου για δεκαετίε. Τελειώνοντα, θέλω να πω το εξή. Ξέρουμε, πολύ καλά ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί μόνο του να τα αλλάξει όλα και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Αλλά αν δεν προσπαθήσει, αν δεν διεκδικήσει, δεν θα πετύχει τίποτα. Μάλιστα, κυρία Ράπτη. Την Κυριακή έχουμε ευρωεκλογή.